Τι αϊπνίες είναι αυτές που δέρνουν τους ανθρώπους. Θα μου πεις και με αυτά που περνάμε, δεν είναι εκεί για να κοιμόμαστε. Προχθές είχα κι εγώ αϊπνίες. Βγαίνω έξω στο μπαλκόνι, κοιτάζω ψηλά στα άστρα, βλέπω τον Χριστό. Α, Χριστέ μου, και εσύ, κι εγώ δεν μπορώ λέει, να κοιμηθώ. Βλέπω τι γίνεται κάπου στη γη, και εγώ πανικοβάλλομαι. Και εγώ Χριστός είμαι. Ήρθα, κατέβηκα, σταυρώθηκα, είπα να δώσω αγάπη, είπα να δώσω συγχώρηση. Μα εσείς δεν καταλαβαίνετε τίποτα. Γι' αυτό σου λέω, βρε Χριστέ μου, εμείς οι Έλληνες είμαστε λίγο πιο φιλότιμος λαός. Κάνε μια προσπάθεια έτσι και για μας, λίγο περισσότερο. Άλλωστε, εμείς αγαπήσαμε από την πρώτη στιγμή. Γιατί δεν βοηθάς κι εσύ, βάλε λίγο το χεράκι σου. Τον βλέπω σκεπτικό. Λέω, Χριστέ, μην κάθεσαι και σκέφτεσαι. Εσύ με ένα σου νεύμα θα τα καταφέρεις. Λοιπόν, γι' αυτό σε παρακαλώ πολύ. Στείλε μας έναν χριστιανό πρωθυπουργό. Έναν φωτισμένο πρωθυπουργό που να μην είναι αρχηγός του 15 μελούς, αλλά να είναι αρχηγός της Ελλάδος. Να καθίσουμε, να μπούμε όλοι μέσα σε μία σειρά και να καθίσουμε πια να μην ανεβαίνουμε το Everest με τους σταυρούς και να τους κουβαλάμε, που θα κουβαλάμε για άλλα 150 χρόνια. Λίγο έτσι να το συντομεύσουμε. Εσύ έχεις όλη την αγάπη μέσα σου, γι' αυτό με πολύ αγάπη διώξ' τους και τους 300 από τη Βουλή, βρε παιδάκι μου, κάνε κάτι να φύγουνε. Άντερ Χριστέ μου, τον είδα έτσι λίγο σκεπτικό, μου κλείσε το μάτι, μου λέει, Βενετία, κάτι θα κάνω. Άντε, πήγαμε και οι δυο για ύπνο, τώρα την άλλη φορά που θα συναντηθούμε, θα δούμε τι έχει σκοπό να κάνει για μας. Λίγο να μας βοηθήσει, λίγο να μας βοηθήσει, γιατί από άνωθεν περιμένουμε βοήθεια, από κάτωθεν πάμε στο χάος.